Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εδώ μέσα από το τηλεοπτικό στούντιο του Fly, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου. Πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται για έναν δεύτερο γύρο, πρόκειται για μια νέα εκλογική διαδικασία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ μέσα από το στούντιο του Fly τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη. Καλώς ήρθατε. Δεύτερος γύρος ή μια νέα εκλογική διαδικασία? Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πάντα μια εκλογική αναμέτρηση ξεκινάει με τις κάλπες άδειας. Ναι, μεν υπάρχει η τάση διαμορφωμένη στον κόσμο από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά η κάλπη είναι άδεια. Και αυτό φαίνεται πολύ έντονα και στη Λακωνία. Όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο, μετά τις προηγούμενες εκλογές, που γυρίζουμε σε όλα τα χωριά, στην Σπάρτη μέσα, που έχουμε επαφή με τους κατοίκους και τους πολίτες της Λακωνίας, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα διαφορετικό σκεπτικό. Ποια είναι τα συμπεράσματα από την περίοδο αυτών των 20 ημερών περίπου? Ο κόσμος τι σας λέει? Βασικά προβληματισμός, θα το έλεγα με μία λέξη. Υπάρχει ένας προβληματισμός για το πώς θα κυβερνηθεί πια η χώρα την επόμενη μέρα και βασικά πώς θα εκπροσωπηθεί και η Λακωνία στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Όσον αφορά το δεύτερο, το κομμάτι της εκπροσώπησης της Λακωνίας, με όσους ανθρώπους συζητάμε, υπάρχει μια διαμορφωμένη τάση ότι τώρα πια βλέπουμε την εκπροσώπηση ενός αγροτικού και κτηνοτροφικού νομού, ενός νομού με αγροτική οικονομία και στη μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα και πώς αυτό θα εκπροσωπηθεί στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Τα περισσότερα προβλήματα και τους περισσότερους προβληματισμούς, μάλλον, τους εντοπίζετε σε ποια κατηγορία, ας το πούμε έτσι, των κοινωνικών ομάδων, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους? Θα έλεγα ότι σε όλους υπάρχει ο προβληματισμός. Βέβαια στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, αλλά και στους κατοίκους της Σπάρτης, στις επιχειρήσεις της Σπάρτης, στους πολίτες που συμμετέχουν στα κοινά, στους ενεργούς πολίτες. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονος ο προβληματισμός της εκπροσώπησης της επόμενης μέρας. Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή αναφέρεστε στην εκπροσώπηση της Λακωνίας, αυτό που εσείς εισπράτετε είναι ότι θα εμπιστευτούμε τον Σταύρο Αραχοβίτη, γιατί τον ξέρουμε, γιατί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 8 χρόνια είναι στο πλευρό μας, ή θέλουμε την αλλαγή και θα κατευθυνθούμε σε λύσεις όπως το ΠΑΣΟΚ ή σε λύσεις όπως η Πλεύση Ελευθερίας ή τα υπόλοιπα κόμματα? Τι εισπράτετε? Αυτό που νομίζω ότι είναι γενικώς αποδεκτό ήταν ότι εγώ ήμουν πάντα εδώ. Ήμουν μαζί με τους Λάκωνες πολίτες, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Στις φυσικές καταστροφές, στις χαρές αλλά και στις λύπες, στο να δημιουργήσουμε ή να αναδείξουμε πράγματα για τη Λακωνία, όλα αυτά και τα 8 τελευταία χρόνια, ήμασταν μαζί. Με όλους έχουμε συνεργαστεί, έχουμε συζητήσει, έχουμε προβληματιστεί, έχουμε καταλήξει σε ερωτήσεις, έχουμε καταλήξει σε προτάσεις, με όλους τους φορείς και όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους της Λακωνίας, ήμασταν πάντα εδώ. Με τους συλλόγους, τους επαγγελματικούς συλλόγους, με τα επιμελητήρια, πάντα υπήρχε συνεργασία. Και αυτό νομίζω ότι αναγνωρίζεται. Είναι μια δουλειά 8 χρόνων, είναι μια επιλογή να ζω με την οικογένειά μου στη Λακωνία και να συζητάω με όλους τους κατοίκους όλων των χωριών. Πραγματικά δεν υπάρχει χωριό που να μην έχουμε συζητήσει, όχι μόνο επισκεφτεί για ένα καφέ, αλλά συζητήσει ουσιαστικά όλα αυτή τα 8 χρόνια και να μην έχουμε καταλήξει στην ανάδειξη, αν όχι επίλυση, στην ανάδειξη των βασικών προβλημάτων κάθε χωριού της Λακωνίας. Η εκτίμησή σας για την Κυριακή ποια είναι, αν μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση? Και σας ρωτάω γιατί. Γιατί πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου είχαμε μια ανακοίνωση από τη δική σας την πλευρά για περισσότερες από 100 ερωτήσεις στη Βουλή. Ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώθηκε στην κάλπη. Πιστεύετε ότι γυρίζει, να το πούμε πολύ απλά? Θα σας πω το εξής. Το έργο γράφεται, καταγράφεται. Αυτό δεν αλλάζει. Το ότι έγιναν το τελευταίο μόνο 1,5 χρόνο, έγιναν πάνω από 50 ερωτήσεις μόνο για τη Λακωνία, συνολικά έχω ξεπεράσει τις 1.100 ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα στην τετραετία, αλλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο 50 ερωτήσεις για τη Λακωνία είναι ένα έργο που καταγράφεται. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, στις επιλογές της πρώτης κάλπης έπαιξαν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, και τοπικοί και προσωπικοί, όπως υποχρεώσεις σε διάφορους υποψηφίους, όσο και το γενικότερο κλίμα. Ωστόσο, τώρα μιλάμε για μια νέα κάλπη. Οι υποχρεώσεις έφυγαν, δεν ισχύουν πια, βγήκαν υποχρεώσεις στην πρώτη κάλπη. Υπάρχει ακόμη τώρα, αυτό, δεν έχει σταματήσει. Δυστυχώς υπάρχει και είναι μια πραγματικότητα. Και βέβαια η σιγουριά που κάποιοι διέρεαν ή εν πάση περιπτώσει ήταν μια αποδοχή, που δεν ήταν τελικά καλός σύμβουλος.
Οπότε στη δεύτερη κάλπη, στην κάλπη της 25ης Ιουνίου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό σας είπα ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ο προβληματισμός. Mm-hmm. Προβληματισμός και σε τοπικό επίπεδο για την εκπροσώπηση και για την, την κυβέρνηση την επόμενη τετραετία. Μιας και μιλάμε για τη Λακωνία και τα λακωνικά ζητήματα, θα ήθελα να μου σχολιάσετε την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σπάρτη, ο οποίος είπε πάμε να φανταστούμε τη Σπάρτη και τη Λακωνία μετά από 4 χρόνια και ανέφερε το έργο του νοσοκομείου της Σπάρτης, το παλιό μουσείο και το νέο μουσείο. Θα ήθελα και τη δική σας. Τα έργα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν τα έργα που πραγματικά είχαν ξεκινήσει όταν στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η συμφωνία για το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και του Ιδρύματος και το ευχαριστούμε, σαν Λακωνία, εκφράζοντας τη Λακωνία, ξεκίνησε το 2019. Επίσης το φράγμα της Κελεφίνας, το οποίο ήταν ένα έργο όραμα πολλών ετών, πολλοί αυτοδιοικητικοί συνέβαλαν στην ορίμανσή του, ολοκληρώθηκε μελετητικά, ορίμανσε και εντάχθηκε σε χρηματοδότηση, με 100% χρηματοδότηση όταν εγώ είχα την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έκτοτε έμεινε έτσι. Δηλαδή τα 4 τελευταία χρόνια, ενώ έπρεπε να βγει ένα τεύχος δημοπράτησης, δεν βγήκε ούτε καν αυτό. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε και ανέδειξε τα έργα που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν σε 4 χρόνια είμαστε ξανά εδώ, να είμαστε καλά και εσείς έχετε εκλεγεί και σας έχει εμπιστευτεί ο κόσμος, τι διαφορετικό θα θέλατε να δείτε στο νομό μετά από 4 χρόνια? Θα ήθελα να δω έναν νομό ο οποίος θα είναι πραγματικά πιο εξωστρεφής και αν θέλετε, επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο ανταγωνιστικός από τους γειτονικούς του νομούς. Η Λακωνία είναι γεγονός ότι έχει μείνει πίσω και σε έργα υποδομής και σε έργα ανάπτυξης και σε αναπτυξιακά έργα. Το φράγμα της Κελευθύνας είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Φανταστείτε ότι γύρω στις 40.000 στρέμματα τα οποία θα αρδευτούν χωρίς κόστος θα αντικαταστήσουν την ίδρυυση, την άρδευση που δέχονται από μοτέρ τα οποία είναι πολύ ενεργοβόρα. Πέραν την εξάντληση λοιπόν του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έχουμε και οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας γενικότερα για την άρδευση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Mm-hmm. Θέλω να δω να λειτουργεί και να υποδέχεται τους ασθενείς ένα δημόσιο σύγχρονο νοσοκομείο της Σπάρτης. Θέλω να δω και όλοι οι Λάκωνες νομίζω να έχει αναβαθμιστεί η Λακωνία από πλευράς οδικών αξονών, όπως η παράκαμψη της Σκάλας και του Βλαχιωτιού, που ενώνει τη Βόρεια Λακωνία με τη Νότια Λακωνία, τη Νεάπολη, την Ελαφώνησο, τη Μονεβασιά, Ασοπό, Παπαδιάνικα, Ελίκα, που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστική, αλλά και τις περιοχές της Σκάλας και του Ευρώτα, που έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή. Όλα αυτά είναι έργα υποδομής που πρέπει να τα δει η Λακωνία το συντομότερο δυνατό, όπως επίσης τη σύνδεση της Σπάρτης με το Γήθιο και κατ' επέκταση μέχρι την Αρεόπολη, που η Αρεόπολη και το Γήθιο, η Μάνη, γνωρίζει μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Mm-hmm. Το οδικό δίκτυο δεν είναι αντίστοιχο αυτής της ανάπτυξης που δέχεται. Mm-hmm. Άρα το όραμα λοιπόν για τη Λακωνία είναι να δούμε τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς ανάπτυξης μια Λακωνία διαφορετική, μια Λακωνία που της αξίζει να σταθεί στο ύψος που έχει τη δυνατότητα. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο ο τουρισμός, δεν είναι μόνο η πρωτογενής παραγωγή, είναι και η πολιτιστική κληρονομιά. Mm-hmm. Από το Μιστρά ξεκινώντας και την γαστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, μέχρι το, αν θέλετε, ξεκινώντας από τα βόρεια, την Πελάνα, τα Παλάτια και φτάνοντας μέχρι τη Μάνη ή μέχρι το Παυλοπέτρι, έχουμε πάρα πολλά να αναδείξουμε σε αυτό το νόμο. Mm-hmm. Βέβαια, πάντα ο αντίλογος εδώ είναι ότι σε αυτά τα 4 χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, πέρα από τα μεγάλα έργα τα οποία προαναφέρετε, ποια ήταν τα βήματα που έγιναν, είτε σε επίπεδο υποδομών, είτε σε όλα αυτά που προαναφέρετε. Σωστά. Να θυμίσω βέβαια ότι 5 μεγάλα έργα στον πολιτισμό έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται αυτή την ώρα. Mm. Δεν έχουν μάλλον παραδοθεί ακόμα, όπως είναι ο Ελκόμενος στη Μονεμβάσια, όπως είναι ο Ιερός Ναός στο Μνημείο του Αγίου Νικολάου στην Καλογωνιά, όπως είναι τα Παλάτια στο Μιστρά, όπως είναι τα κάτω τείχη πάλι στη Μονεμβάσια, όπως είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Λογκανίκο, που είχαν ξεκινήσει
χρηματοδοτήθηκαν, εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό πλαίσιο και ακόμα δεν έχουν παραδοθεί. Και πέρα από αυτά, και μέσα στη Σπάρτη, να θυμίσω ότι το Ξενία ήταν ένα έργο που εντάχθηκε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει σταματήσει, και μια σειρά άλλα έργα. Σε κάθε δήμο και σε κάθε περιοχή υπήρχαν έργα τα οποία εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση. Έγιναν παράλληλα δηλαδή πράγματα. Βλέπουμε δυστυχώς και την προηγούμενη επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού, όταν ήταν Πρωθυπουργός στην Τρίπολη, και τώρα ότι ανακοινώνονται όχι νέα πράγματα, αλλά μια ανακύκλωση των παλιών που θα έπρεπε τώρα να τελειώνουν και να παραδίδονται προς χρήση στο λακωνικό λαό. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε μια ξανά ανακοίνωση, ξαναζεσταμένο φαΐ των ίδιων έργων. Πάντως η επιχειρηματολογία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχετε χάσει την επαφή με την κοινωνία και ότι όλα αυτά που περιγράψατε ήταν έργα τα οποία δεν μέτρησε θετικά ο κόσμος, τουλάχιστον βάσει του εκλογικού αποτελέσματος. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα άλλα ήταν τα αίτια. Η πραγματικότητα είναι ότι σε επαφή με την κοινωνία της Λακωνίας ήμασταν πάντα. Στα χωριά και στις πόλεις κάναμε όχι μόνο επισκέψεις, κάναμε ουσιαστικές συναντήσεις με τους πρόεδρους των τοπικών, με ανοιχτές συνελεύσεις στα χωριά, με εκδηλώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις. Να θυμίσω ότι η εκδήλωση που έγινε στο Γήθιο πριν από περίπου 6 μήνες για την κλιματική αλλαγή ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά φώτισε το μέλλον, μας έδωσε μια εικόνα από το μέλλον για το τι θα γίνει από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων αλλά και από πλευράς προσαρμογής καλλιεργειών. Μια εκδήλωση η οποία επαναλήφθηκε σε 6 πόλεις της Ελλάδας μετά το Γήθιο. Άρα η επαφή με την κοινωνία ήταν συνεχής και ήταν ουσιαστική. Στην πραγματικότητα όμως φάνηκε ότι μέτρησαν άλλα πράγματα. Τα οποία ενδεχομένως και εμείς υποτιμήσαμε. Έτσι. Σε κάποια επιμέρους ζητήματα της Λακωνίας, πάμε λίγο και στη Μάνη. Εκεί έχετε κάποια πληροφόρηση για τους πυρόπληκτους, για τους κατά κύριο ή μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες? Επειδή και εμείς έχουμε δεχτεί πολλά τηλεφωνήματα και από την ίδια, και από την ίδια τη Συντονιστική Επιτροπή για το τι νεότερο έχει προκύψει. Σωστά. Για τη Μάνη, αυτό που από την αρχή λέγαμε ήταν ότι θα έπρεπε ο ΕΛΓΑ να τρέξει πιο γρήγορα τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών, έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να μην πάνε με τη διαδικασία της προκαταβολής, αλλά να πάνε επί τη βάση πραγματικών πορισμάτων. Αν αυτή η διαδικασία είχε τρέξει πιο γρήγορα, δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο από τους κατοίκους. Τώρα τι είδαμε? Είδαμε μια διαδικασία η οποία είναι στον αέρα. Πήραν χρήματα ενοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Στην πραγματικότητα και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, πήραν τα χρήματα χωρίς υποχρέωση αποκατάστασης του χωραφιού ή πήραν τα χρήματα, μάλλον δεν πήραν χρήματα άνθρωποι οι οποίοι έχει γίνει μεταβίβαση των αγροτεμαχίων και δεν πήραν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια και δεν δηλώνουν για κάποιο λόγο στο ΟΣΔΕ τα χωράφια τους ενώ καλλιεργούν. Ναι. Αποδεικνύεται από το Ε1. Και το Ε9 φυσικά το ιδιοκτησιακό. Υπήρχαν πολλά ζητήματα. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί, στη Μάνη, στους πυρόπληκτους, παρόλο που το αναδείξαμε πολλές φορές, η κυβέρνηση προτίμησε να δώσει με προεκλογική λογική, γιατί θυμηθείτε ότι είμαστε σε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, ήδη συζητούνται εκλογές από την άνοιξη του 2022, προτίμησε να τα δώσει μια λογική fast track και ό,τι γίνει, παρά να προχωρήσει μια σοβαρή διαδικασία που θα αποζημίωνε δίκαια και έντιμα όλους τους πυρόπληκτους. Και αυτό το βλέπουμε να συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ακόμα πληρώνεται με το σύστημα Κοπέρνικος, το οποίο ο Κοπέρνικος δεν έχει πραγματική καταγραφή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταγραφή ζημιών, όσο το να μπουν οι εκτιμητές και να κάνουν πραγματικό έλεγχο. Είναι όμως ένα σύστημα μόνο για οριοθέτηση περιοχών. Χρησιμοποιήθηκε για άλλο λόγο από ό,τι αυτό που προβλέπεται. Μάλιστα. Να φύγουμε από όλα αυτά και θα επιστρέψουμε φυσικά, αλλά ήθελα να συζητήσουμε λίγο και την κόντρα εντός εισαγωγικών, την πολιτική μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στον προοδευτικό χώρο όπως αποκαλείται. Αντέχει αυτός ο χώρος δύο κόμματα? Και βάζω και σε αυτό και τη λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να διεμβολήσει λίγο αυτό το χώρο, αξιοποιώντας στελέχη του παλιού ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Ναι, είναι γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία προτίμησε να πάρει ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ για να διεμβολήσει τον κεντρώο χώρο. Νομίζω ότι τώρα πια
δεν είναι ζήτημα κομμάτων, γιατί στον κόσμο τον πολύ ακούγεται σαν ο καθένας να προστατεύσει το μαγαζάκι του. Είναι ζήτημα πολιτικών. Αυτό έπρεπε να έχουμε συζητήσει και από τις πρώτες κάλπες, όλος ο δημοκρατικός κόσμος και ιδιαίτερα τώρα πια στις δεύτερες που θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να συζητήσουμε επί τη βάση προγραμμάτων. Πού συγκλίνουμε και πού αποκλίνουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα. Δηλαδή, τι λέμε για την ακρίβεια, τι είναι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και τι είναι αυτό που λένε και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, η μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ για την πτώση της τιμής των τροφίμων που εφαρμόστηκε με επιτυχία σε άλλες χώρες. Είναι μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν την υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Ποιο από τα άλλα κόμματα την υιοθετεί. Άρα, να δούμε τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις επί πραγματικών προγραμμάτων. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στους επαγγελματίες. Είναι κάτι το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο άλλο κόμμα το προτείνει ή δεν το προτείνει, να δούμε αν συγκλίνουμε. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο στους αγρότες. Είναι προτάσεις συγκεκριμένες που πάνω σε αυτές πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τις συγκλίσεις. Άρα το Brand Fair δεν είναι αραχοβητής Γρηγοράκου. Προφανώς δεν είναι. Προγραμματικές συγκλίσεις, μάλλον προγραμματικές διαφορές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Εκεί είναι οι προγραμματικές συγκλίσεις ή αποκλίσεις είναι αυτές που θα πρέπει να συζητάμε. Και φυσικά είναι και το ζήτημα εκπροσώπησης και του νομού. Ποιος εκφράζει ως φορέας τις συγκεκριμένες πολιτικές. Έτσι. Πλήρως εμπιστεύετε ο ΣΥΡΙΖΑ και την, αν όχι τη μηδενική, την περιορισμένη ανανέωση του κόμματος από το 2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη Διακαναλική είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας είχαν υποσχεθεί το 2019 ότι θα προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές μέσα στο κόμμα. Έγιναν. Κοιτάξτε, μπορεί να έγιναν, αν θέλετε, και λίγο αργά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στελέχη, νέα στελέχη, τα οποία είναι αξιόλογα και δυναμικά. Όπως ο Διονύσιο Τεμπονέρας, που είναι κοινά αποδεκτό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να εκφράσει πολύ καλά και τη νεότερη γενιά και τεκμηριωμένα και πολιτικά, αν θέλετε, σταθερά. Είναι η Έφη Αχτσόγλου, είναι μια σειρά από νέα στελέχη, όπως ο Φαραντούρης, ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ένας από τους πιο διακεκριμένους καθηγητές. Η κυρία Βουτυράκου, με καταγωγή από τη Μάνη, μια επιστήμονας διεθνούς κύρους. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέα στελέχη να παρουσιάσει. Η Νέα Δημοκρατία είναι που έχει ξεμείνει από στελέχη και δανείζεται από τα παλιά υλικά του ΠΑΣΟΚ. Οπότε και αυτό πρέπει να μπει στην κρίση του κόσμου για την επόμενη μέρα. Εκτός από τα νέα στελέχη, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και για τους νέους ψηφοφόρους. Φάνηκε δηλαδή στις εκλογές της 21ης Μαΐου ότι η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα ανέλπιστο θετικό αποτέλεσμα στους νέους ανθρώπους. Εσείς αυτό το μεσοδιάστημα των τελευταίων 20 ημερών, σε ποιες κινήσεις προχωρήσατε, πώς προσεγγίσατε τη νέα γενιά? Στη νέα γενιά είναι αλήθεια ότι και στις προηγούμενες εκλογές, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, δεν στοχεύσαμε τόσο προγραμματικά. Δεν μιλήσαμε με το λόγο που πραγματικά θα ήθελε να ακούσει. Τώρα όμως έγινε μια συγκεκριμένη προσπάθεια, στοχευμένη προσπάθεια, να εξηγήσουμε στους νέους ανθρώπους ποιες είναι οι πολιτικές που θα κάνουν καλύτερο το μέλλον τους. Δηλαδή, από τους φοιτητές και τα οικογενειακά έξοδα, από τον τρόπο σπουδών τους, αλλά και κυρίως μετά τις σπουδές τους, την αποκατάστασή τους, την επαγγελματική αποκατάσταση, που δεν είναι μόνο το μισθολογικό, αλλά είναι και οι συνθήκες εργασίας. Αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε μια σοβαρή, συντονισμένη προσπάθεια να προσεγγίσουμε όχι με βιντεάκια του TikTok, με ένα ελαφρό, αν θέλετε, επικοινωνιακό τρόπο, αλλά με ένα σοβαρό προγραμματικό λόγο για το τι είναι καλύτερο για το μέλλον τους. Η επιλογή τους, η προσφυγή, η προσέλευσή τους στην κάλπη είναι σημαντικό για το μέλλον τους. Δεν είναι αστείο, δεν είναι ένα βιντεάκι στο TikTok η ψήφος. Είναι, καθορίζει τις επιλογές και το μέλλον του κάθε νέου και της κάθε νέας. Η Ελλάδα γερνάει, νομίζω συμφωνούμε. Σαφώς. Να πάμε και σε αυτό, στο δημογραφικό και στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το ίσως από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το αναδεικνύουμε πολλά χρόνια. Το δημογραφικό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας και όχι μόνο από πλευράς γεννήσεων νέων παιδιών, αλλά από πλευράς και μετανάστευσης.
έχουμε ένα, τα τελευταία πολλά χρόνια έχουμε ένα πολύ μεγάλο κύμα μετανάστευσης, φυγής νέων επιστημόνων mm-hmm. προς το εξωτερικό. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Το βασικό όμως που έχει να κάνει με, την, με το δημογραφικό βασίζεται κυρίως στην, στις συνθήκες που ένα νέο ζευγάρι καλείται να κάνει οικογένεια. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, πολύ ακριβό κόστος ζωής, ένα αβέβαιο μέλλον, δύσκολα ένα ζευγάρι θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά και θα παραμείνει στη χώρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε εμείς είναι ότι βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής για το νεαρό ζευγάρι, για το νεαρό ζευγάρι και δημιουργώντας ένα πιο ευίωνο μέλλον, προοπτικές για ένα πιο ευίωνο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Mm-hmm. Δεν αντιμετωπίζεται με επιδοματάκια. Έτσι όπως μια λογική που δυστυχώς την κατέκρινε η Νέα Δημοκρατία, αλλά είδαμε ότι την ασπάζεται όσο την κατέκρινε προεκλογικά και την έχει υιοθετήσει και την ασπάζεται μετεκλογικά όσο καμιά άλλη κυβέρνηση. Πιο πιστή στα επιδόματα δεν βρέθηκε η κυβέρνηση. Χωρίς όμως να αλλάζει τις συνθήκες που θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτό ακριβώς προτείνει, τη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για ένα μέλλον που τα παιδιά μπορούν να ονειρεύονται και να κάνουν οικογένεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε και στην επομένη των εκλογών. Επειδή έχει πέσει στο τραπέζι η περιβόητη συνταγματική αναθεώρηση, mm-hmm. θα υπάρξουν οι συγκλήσεις αυτές που θα επιτρέψουν μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση? Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ανοιχτός σε ενδεχόμενο κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη σε κάποιες βασικές, ας πούμε, σε κάποιους βασικούς άξονες για την τροποποίηση του συντάγματος? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η δύναμη που προχώρησε σε συνταγματική αναθεώρηση, σε αλλαγές του συντάγματος. Έτσι. Και εκεί ήταν, δόθηκε το πεδίο και η δυνατότητα να συζητήσουμε για αλλαγές στο Σύνταγμα. Ο νομοθέτης προβλέπει μια ευρεία πλειοψηφία, όχι μόνο για να υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή, αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά ακριβώς για να υπάρχουν συγκλήσεις και συνενέσεις. Η κατεύθυνση, αυτό που έχει σημασία, είναι η κατεύθυνση των αλλαγών. Mm-hmm. Όχι αν θα κάνουμε αλλαγές ή όχι στο Σύνταγμα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Αν θα είναι προς την πλευρά της θωράκισης της δημοκρατίας στη χώρα ή της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας, εκεί είμαστε ανοιχτοί όπως εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε. Σε άλλη περίπτωση όμως που θα είναι προς τη συντηρητικοποίηση του Συντάγματος, εκεί δεν νομίζω ότι το δημοκρατικό τόξο όλο μπορεί να συγκλίνει σε κάτι τέτοιο. Επομένως δεν θα υπάρξουν οι κομματικές παροπίδες και θα πείτε όχι επειδή πρόκειται για ένα άλλο κόμμα, ας πούμε, αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Θα ψάξετε όντως να δείτε αν σας αξίζει λέω, να συμφωνήσετε. Η κατεύθυνση, η κατεύθυνση έχει mm-hmm. σημασία. Η κατεύθυνση και γι' αυτό ο νομοθέτης απαιτεί μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Και σας ρωτάω γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα η αντιπολίτευση πάντα να λέει όχι, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, σε οτιδήποτε φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι. Νομίζω το παίζουμε αυτό το παιχνίδι, είτε καλός είτε κακός. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει και όταν ήταν κυβέρνηση ότι θέλει τις συγκλήσεις. Mm-hmm. Άλλωστε και γι' αυτό ήταν υπέρ της απλής αναλογικής, ακριβώς για να υπάρχουν συγκλήσεις, να υπάρχουν προγραμματικές όμως συγκλήσεις. Mm-hmm. Όχι συγκλήσεις στους αριθμούς, αλλά στα προγράμματα. Mm-hmm. Δεν βγήκε η απλή αναλογική, πιστεύετε? Η απλή αναλογική φάνηκε ότι το πολιτικό σύστημα δεν ήταν ακόμα όριμο για μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε και στην επικαιρότητα. Πύλος, νομίζω ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά των τελευταίων ετών, που συγκλώνησε όχι μόνο τη χώρα, αλλά και ευρύτερα την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα. Τελικά τις ευθύνες ποιος τις έχει? Καταρχήν να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη. Όλοι μας σοκαριστήκαμε από αυτό το τραγικό ναυάγιο που πήρε τόσες εκατοντάδες ψυχές στο βυθό της θάλασσας. Ανθρώπους ταλαιπωρημένους, ανθρώπους που έφυγαν από εμπόλεμες περιοχές, μέσα από πόλεμο έφυγαν για μια καλύτερη ζωή, στηβάχτηκαν σε ένα ψαροκάικο σάπιο από ό,τι φάνηκε και τελικά βρέθηκαν στο βυθό της Μεσογείου. Ταλαιπωρημένες, αθώες, αδικαιότητες ψυχές. Το ζήτημα τώρα πια δεν είναι η αναζήτηση ευθυνών. Το ζήτημα είναι πώς ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μετανάστευσης στη ρίζα του. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τα σπίτια τους και ποιοι είναι οι μηχανισμοί, οι δουλέμποροι που κερδίζουν, που κερδοσκοπούν πάνω σε αυτό, πουλώντας το όνειρο, και κυριολεκτικά πουλώντας, δουλέμποροι είναι, το όνειρο μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη σε αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους.
εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και εκεί θα πρέπει να είναι η δράση των όλων της δικιάς μας πολιτικής ηγεσίας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και υποθέτω ότι δεν εννοείται τους 9-10 που συνελήφθησαν, γιατί προφανώς, σίγουρα υπάρχει 9-10, από πίσω ένα τεράστιο κύκλο. Αυτοί οι 9-10 ήταν μια κίνηση για να δείξουν ότι κάτι γίνεται. Ναι. Δεν ήταν η ουσία αυτή, γιατί το δίκτυο της λαθρεμπορίας έχει τεράστιες ρίζες, όχι μόνο εκεί που ξεκινάει, όχι μόνο αυτοί που δελεάζουν δηλαδή τους ανθρώπους για να μπουν στο σαπιοκάραβο, μέχρι το τέλος, ακόμα τα πλοκάμια του είναι και μέσα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το κύκλωμα πρέπει να ξυλωθεί, όπως πρέπει να σταματήσουν και οι αιτίες που δημιουργούν τις ροές. Mm-hmm. Και να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα της επικαιρότητας. Αναφέρομαι στη Ροδόπη και σε αυτό το περιβόητο αφήγημα περί παρεμβάσεων του τουρκικού προξενείου στις ελληνικές εκλογές και τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, άκουσα χθες και τον επικεφαλής, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν μπλεγμένος, ας το πούμε έτσι, και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα ήθελα και το δικό σας το σχόλιο. Δυστυχώς αποκαλύφθηκε ότι στο έγγραφο της ΕΕΠ υπήρχε σαφέστατη αναφορά και σε υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα ευαίσθητο, εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς πολιτική εκμετάλλευση, μικροκομματική θα έλεγα εκμετάλλευση, αλλά θα πρέπει να γίνονται συντονισμένα οι προσπάθειες, έτσι ώστε η μουσουλμανική, γιατί δεν υπάρχει άλλη, η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού κράτους, έτσι όπως λειτουργεί, να εκπροσωπείται όπως θέλει αυτή να εκπροσωπείται, αλλά μέσα στα πλαίσια και τους κανόνες του ελληνικού κράτους και δικαίου. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θέλω να έρθουμε λίγο ξανά στη Λακωνία. Σίγουρα υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εμπιστεύτηκε τον Σταύρο Αραχωβίτη και στις 21 Μαΐου δεν επανέλαβε την ψήφο του. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τιμήσει τον Σταύρο Αραχωβίτη και τώρα μπορούν να το σκέφτονται. Γιατί θα πρέπει να το κάνουν αυτή την Κυριακή? Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως έκανα από την πρώτη στιγμή, ευχαρίστησα και ευχαριστώ όλους όσους με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους στις πρώτες εκλογές. Τώρα, στις δεύτερες εκλογές, καλώ πάλι όσους με εμπιστεύτηκαν, αλλά και αυτούς που για διάφορους λόγους εκτιμούν την προσφορά και το έργο μου και την προσωπικότητά μου στη Λακωνία και για διάφορους λόγους, ξαναλέω, ψήφισαν αλλού, άλλα κόμματα, τους καλώ να με εμπιστευτούν, ελπίζοντας και υποσχόμενος, αν θέλετε, ότι έχω να προσφέρω στη Λακωνία ακόμα. Πέραν της προσφοράς, η οποία κρίνεται κάθε μέρα, ο καθένας μας κρίνεται κάθε μέρα, η προσφορά για το επόμενο διάστημα περνάει μέσα από την κάλπη της Κυριακής 25ης Ιουνίου. Αν λοιπόν οι συμπολίτες μας θεωρούν ότι έχω ακόμα να προσφέρω στη Λακωνία, στη Λακωνία που ζω εγώ και η οικογένειά μου, στη Λακωνία που και ως γεωπόνος αλλά και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπηρέτησα τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, νομίζω ότι αυτή την Κυριακή έχουν την ευκαιρία να με τιμήσουν με την ψήφο τους. Δεν σας ρωτάω τίποτα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Την επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως και για τη χώρα και για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κριθεί και με βάση το αποτέλεσμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ξανά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.